Εδώ υπάρχουν νομικές απόψεις που λένε ότι δεν μπορούν να αναζητηθούν. Προσέξτε όμως, γι' αυτό αναφέρομαι στην καλοπιστία. Οι νομικές απόψεις που υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αναζητηθούν στηρίζονται στο γεγονός ότι η διοίκηση τα εισέπρατε καλόπιστα. Δηλαδή δεν γνώριζε την αντισυνταγματικότητα. Υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορεί να επικαλείται η διοίκηση ότι εγώ δεν γνώριζα την αντισυνταγματικότητα, γιατί τα έχει εισπράξει χωρίς να υπήρχε νόμιμος λόγος. Και άρα κάποιος μπορεί να τα ζητήσει πίσω. Εδώ σας λέω υπάρχει μια διχογνωμία. Σκεφτείτε όμως, και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία διχογνωμία από τη στιγμή που έχει εκδοθεί η απόφαση και πολύ περισσότερο όταν η απόφαση αυτή έχει τεθεί υπόψη της διοίκησης. Από το σημείο λοιπόν αυτό και πέρα, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ύπαρξη του ποσού, ούτε βεβαίω του ποσού και προφανώς μπορούν να αναζητηθούν τα ποσά και να αναζητηθεί και οτιδήποτε πέρα από το ποσό αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, αν μου επιτρέπετε λίγο ξεφεύγοντας και από την ερώτηση. Υπήρχε εδώ ένας τρόπος να λυνόταν το πρόβλημα πιο νωρίς. Θα έπρεπε, κατά την άποψη την ταπεινή τη δική μου, όταν η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, με κρίση των τμήματων περί της αντισυνταγματικότητας. Είχαν δηλαδή ήδη κρίνει δύο φορές τα τμήματα ότι είναι αντισυνταγματικό και την παρέμειναν στην Ολομέλεια. Εκεί λοιπόν όλοι οι γνωρίζοντες καταλάβαιναν ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας θα πήγαινε σε αντισυνταγματικότητα 100%. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Σε εκείνο το σημείο έπρεπε να παρέμβει ο νομοθέτης και να αντικαταστήσει τον νόμο. Τότε έπρεπε να το κάνουν. Εάν το έκαναν τότε, θα προλαμβάνονταν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν έγινε. Αυτό σημαίνει ότι κρίθηκε αντισυνταγματικός. Και προσέξτε τώρα, η κρίση του Συμβουλίου Επικρατείας έχει μία σκέψη. Δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη διάταξη. Κάνει μία σκέψη και λέει, εγώ το κρίνω αντισυνταγματικό γιατί κάθε είδους τέτοιοι φόροι που επιβάλλονται σε ένα μέρος πολιτών ανάλογα με τη γεωγραφική τους προέλευση, ανάλογα ενδεχομένως με το χρώμα τους, με το αν έχουν μακριά μαλλιά, με το αν φοράνε καπέλο ή με το οτιδήποτε, είναι αντισυνταγματικοί. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα και είναι ένα ερώτημα για την κεντρική διοίκηση. Πώς θα τον αντικαταστήσει τον νόμο αυτό? Όταν το Συμβούλιο Επικρατείας λέει ότι οι νόμοι οι οποίοι περιορίζονται γεωγραφικά άνευ λόγου δεν μπορούν να είναι συνταγματικοί. Εάν το προλάβαιναν πριν, ενδεχομένως να μπορούσε να γίνει. Τώρα τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολα. Και δεν ξέρω πώς θα βρεθεί η λύση σε αυτό το θέμα. Εδώ ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Υπήρχε τρόπος που το προλάβατε. Γιατί είχε ανακοινώσει ήδη στο ενδιάμεσο του χρονικού διαστήματος από το δεύτερο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε τη συνταγματικό το νόμο του συγκεκριμένου. Υπήρχε η πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης με υπουργό των Διακομμάτων που είπε μαζί με τους 110 νομούς που καταργούμε ιδιαίτερους προστρίτους κτλ. Να είναι σε μια δεινή εκκρεμότητα που να αφήνει σε πολύ δύσκολη θέση και τους επιχειρηματίες αλλά ενδεχομένως και τους υπαλλήλους του Δήμου στις οικονομικές υπηρεσίες και τον ίδιο τον Δήμαρχο σαν υπόλογο όπως προηγουμένως είπε η κυρία συνάδελφό σας να υπάρχει και τέτοια περίπτωση. Αντί να κάνουν αυτό, πήγαν στον Υπουργό μετά από ένα συμβούλιο της ΚΕΔ στην Αθήνα και τον παρακάλεσαν να το αφαιρέσει από εκεί, γιατί στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κέρδιζαν. Είχαν την εντύπωση δηλαδή ότι θα κέρδιζαν. Θα ήταν εκεί οι νικητές. Και σας λέω το εξής, φαντάζεστε να γινόταν το ανάποδο σήμερα εμάς να μας βλέπετε σε πολύ άσχημη κατάσταση, να βάλλονται δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νόμου και μιλάμε τώρα για το τελευταίο παντοπολείο της γειτονιάς, έτσι, και να πηγαίνανε μαζί με το ΕΛΦΙΑ, μαζί με το όλους τους άλλους φόρους των προηγούμενων μηνών και ό,τι έχει συσσωρευτεί, έτσι, θα πήγαιναν λοιπόν και οι Δήμοι, οι τελικοί δηλαδή, και θα δίνανε τη χαριστική βολή στα υπόλοιπα σε ό,τι έχει μείνει όρθιο. Γιατί θα τους έλεγαν και αυτοί, μα και εμείς θέλουμε να εισπράξουμε. Μα τώρα είδες ότι δικαιωθήκαμε. Μα είδατε ότι ο νόμος είναι νόμος και δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Δηλαδή φαντάζεστε μια άλλη εικόνα, την αντίθετη εικόνα. Ενώ εμείς, παρόλο που έχουμε κερδίσει αυτό το μεγάλο στοίχημα 15 ετών, που το παλεύουμε με αφορμή
κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες. Όχι ότι πήγαμε για αυτές εμείς στα δικαστήρια. Εμείς πήραμε την αφορμή γιατί ήταν προχωρημένες. Δεν θα πηγαίναμε εξ αρχής πάλι να φάμε άλλα 15 χρόνια για να φτάσουμε στην ολομέλεια της Υπουργικρατίας. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Πολιτική είναι η απόφαση. Πολιτική είναι η απόφαση. Η απόφαση είναι εντέλεστε τον Δημάρχο. Προσέξτε, προσέξτε. Ας την κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε εκτελεστική εξουσία. Δεν έχουμε ταμείο και κάνουμε ταμείο ή δεν κάνουμε ταμείο. Εμείς δεν είμαστε εκτελεστική. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι. Για να είμαστε πιο περιεκτικοί. Το ερώτημα. Σας απαντώ τι θα κάνουμε. 1.400 έχουν κλείσει. Πέρα από τη δυνατότητα, σαν ευέλικτη. Τι προτείνεις να κάνετε, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αγωγή από μόνος του. Ποιος σας το είπε. Και την οικονομική δυνατότητα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τι θα κάνετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε, ναι, και πείτε μας το είπατε, τι θα κάνετε, αλλά δεν μου αφήνετε. Μα δεν μου αφήνετε να σας απαντήσω. Μα να σας απαντήσω τι θα κάνουμε. Αυτό που κάνουμε. Ο καθένας απευθύνεται. Μα δεν συμβαίνει στον καθένα αυτό. Δεν έχετε καταλάβει ότι δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα στον κάθε επιχειρηματία. Δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Μα δεν καταλάβατε. Τους μικρομεσαίους που είμαστε 26.000 συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα. Έχω μια ερώτηση και θα ήθελα να σας διευκολύνω. Επί του πρακτικού, καταγγελία εχθές μου ήρθε. Πήγε να γίνει μεταβίβαση επιχείρησης αδειών, συνταξιοδοτήθηκε ο επιχειρηματίας να το μεταβιβάσει με πώληση σε άλλο και ζητάνε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Τι κάνει ο νέος επιχειρηματίας, τι κάνει ο καινούριος. Επίσης, όταν έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί ένας 12ήμιος επιχειρηματίας και εξακολουθεί ο Δήμος να στέλνει ειδοποιητήρια για κάποια χρέη παρελθόντων ετών, πάλι τι κάνει. Ό,τι αφορά το δημοτικό φόρο, όπως σας είπε και ο νομικός σύμβουλος εδώ της υπόθεσης 40, έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφασή του και δεν του στερεί κανένα το δικαίωμα και μάλιστα όταν ενοχλείται θα μπορεί να ζητήσει και την αποζημίωσή του γιατί να ενοχλείται. Έτσι, γιατί πλέον πάει, εάν θα με διαψεύσει μόνο ο νομικός σύμβουλος, εάν δεν τα λέω σωστά, γιατί από τις πληροφορίες μας και εμείς που έχουμε με το συγκεκριμένο μας γραφείο σαν επιμελητήριο, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, μπορεί να ζητηθούν και ποινικές ευθύνες από αυτούς οι οποίοι δημιουργούν τέτοια προβλήματα στους μικρομεσαίους. Δηλαδή, αν χάσουμε ένα διαγωνισμό αύριο, που γίνεται για ένα χι δημόσιο ή για ένα ιδιώτη ακόμα, που θα ζητηθεί, γιατί σήμερα η ΑΕ ζητάνε και ενημερότητα. Ενημερότητα. Και εγώ δεν θα μπορέσω να την πάρω, θα πάρω όμως ένα χαρτί από τον έφορο και για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά των X ποσού, που μπορεί να είναι 1.000 ευρώ, θέλετε να πούμε, αλλά μπορεί να είναι όμως και 1.000.000 ευρώ. Εάν η υπαιτιότητα αυτή οφείλεται από τη δέσμευση του Δήμου στο αφημί μου, εγώ έχω όλο το νόημα δικαίωμα να ζητήσω την αποζημίωση αυτή που με έφερε σε κίνδυνο να χάσω την όποια συμμετοχή μου σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Τα λέω καλά, κύριε Σύμβουλε. Τα λέτε πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ενδεχόμενη βεβαίωση του ποσού είναι παράνομη πράξη. Αποτελεί λοιπόν παράβαση καθήκοντος. Παράβαση καθήκοντος έχει ένα στοιχείο το οποίο έχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι αυτό που συνήθως απαλλάσσει τους κατηγορουμένους. Είναι το στοιχείο του δόλου. Στις περισσότερες υποθέσεις που έχουμε παραβάσει καθήκοντος, αυτό που αποδεικνύεται στο ακροατήριο είναι ότι ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε υπάλληλος δεν γνώριζε ότι θα έπρεπε να κάνει αυτό. Και εκεί βεβαίως η κρίση των δικαστηρίων είναι αυστηρή στο αν έπρεπε να γνωρίζει. Εξού και η επίδοση της απόφασης που έγινε για λογαριασμό του κυρίου Σαράνη. Για να μην μπορεί κανείς να υποστηρίξει άλλο ότι εγώ δεν γνώριζα την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Άρα λοιπόν από την επίδοση της αποφάσεως, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, από την επίδοση της αποφάσεως και μετά, όποιος κάνει κάποια ενέργεια σε σχέση με το φόρο αυτό, ενεργεί από δόλο. Που σημαίνει ότι αυτομάτως τελεί ποινικό αδίκημα. Οι δε κυρώσεις για τα ποινικά αδικήματα παράβασης καθήκοντος για τους μεν υπαλλήλους είναι η οριστική απόλυση με βάση τον ισχύοντα δημοσιοπαλλικό κώδικα, για τους δε
αιρετούς είναι η έκπτωση από το αξίωμα. Θα ήθελα... Συγγνώμη, Άγγελε. Έτσι, θέλω να πω τι να κάνω. Θέλω να πω το εξής για να βοηθήσω τους δημοσιογράφους κάνοντας αυτά τα ερωτήματα. Εγώ δεν χρωστώ τους επιχειρηματίες. Ναι, τους επιχειρηματίες. Είμαστε επιχειρηματίες. Καταρχήν, είμαστε επιχειρηματίες. Εμείς δεν είμαστε ούτε δημόσιοι υπαλλήλοι. Λοιπόν, εγώ που δεν χρωστώ δημοτικό φόρο για την λάθος διαχείριση, έβαλα δικηγόρο για να τελειώσει η δουλειά. Αυτοί που χρωστάνε λοιπόν, και τους προκαλώ σήμερα, θα πάνε στο δικηγόρο να μπορούν, θα πάρουν και τα φράγκα τους πίσω. Και το τελειώνω εδώ. Να μας πείτε λίγο το. Να μας πείτε λίγο το. Να μας πείτε λίγο το. Να κόψουμε σε 5 λεπτά εμείς και να φύγουμε. Είπατε ότι ο Δήμος σας χρωστάει τη δεύτερη δόση ακόμα για τη Ryanair. Δεν ξέρω γιατί το παρουσιάσετε σήμερα και πώς κάνει τον παραλληλισμό αυτό. Να τις διεκδικήσει που έχετε σε ένα τσιγκλισμό. Ναι, να μας πείτε. Να μας πείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, εφόσον ο Δήμος σας χρωστάει τη δεύτερη δόση της Ryanair. Και μία ερώτηση για τον κύριο Σαράντη, επειδή έκανε αναφορά για κάτι ποδιές και κάτι φούστες υπουργών. Να μας πείτε ποιος εννοείται, γιατί είναι στρατιστικά πολύ κατηγορηματικό. Σας πω. Όσον αφορά το θέμα του διπολό, δική μου πρόταση και δεν δεσμεύει το σύνολο, είναι όλοι οι επιχειρηματίες ομαδικά να μαζευτούν όσοι έχουν θέμα και να πάνε στον Κυριάδη και να καταθεί μια ομαδική αγωγή του Δήμου να καταλάβει επιτέλους ότι δεν μπορεί να παίζει με τους επιχειρηματίες. Το προτείνω σήμερα σαν στέργος. Ομαδική αγωγή κατά του Δήμου, μπα και βάλει μυαλό. Όσο το θέμα του διφοδό, το ξύ του. Τη Ryanair. Εσεί τι θα κάνετε, που σα την προστάτε. Εμεί το έχουμε. Προσέξτε, το επιμελητήριο δεκαετήσου, επειδή είναι ένα φορέ που σέβεται το επιχειρηματία και σέβεται και τι υπογραφέ που βάζει, το ποσό αυτό το πλήρωσε το επιμελητήριο, γιατί κάποιοι έκαναν εκλογέ με σημαία τη χαμηλικό εταιρεία. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Το επιμελητήριο λοιπόν, επειδή δεν ήθελε να εκτεθεί γιατί αυτό που υπέγραψε ήταν το επιμελητήριο. Και ο Δήμος. Εντάξει. Εσείς ο Δήμος είπατε ότι. Ναι, υπήρχε μια διμερή συμφωνία κο-ρόδου και επιμελητήριο. Την επιμελητήριο έβαλε ο το επιμελητήριο για τους τρεις. Εμείς λοιπόν, όσο οφείλαμε και όσο βαρύ, που άλλοι δεν είναι, που έκανε εκλογές με το σημαίακι του λόγου εταιρεών, πληρώσαμε την οφειλή αυτή για προς τη Ryanair. Την οποία έπρεπε να έχει δώσει σε εμάς ο Δήμος. Εμείς δεν αφήσαμε να εκτεθεί το επιμελητήριο και να χαλάσει το συμβόλαιο το οποίο υπήρχε, ενώ κάποιοι κύριοι έκαναν με αυτό στην πλάτη τη δική μας, την πλάτη των επιχειρηματιών που αυτοί πληρώσανε αυτά τα χρήματα, και είναι απαράδεκτο να το παίζουν Κινέζοι, το ξαναλέω, Κινέζοι, όταν έχουμε πάει όλοι οι σύμβουλοι στο Βινίτσι, όταν πήγαμε όλοι οι σύμβουλοι στο Σιφάκι και μας κοροϊδεύουν. Το θεωρώ απαράδεκτο. Μας υποβαθμίζουν, νομίζω ότι είμαστε παιδάκια που να παίξουμε εμάς. Εγώ λέω ότι είναι ντροπή, ενώ το γνωρίζουν, ενώ είναι υποχρέωσή τους να μην πληρώσουν αυτό το ποσό. Και ξαφνικά να μας λένε ότι κάνουν προσπάθειες. Ποια είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Εάν λοιπόν το επιμελητήριο δεν πλήρωνε, το συμβόλαιο θα έχει χαλάσει και θα λέγανε όλοι: α, φταίει πάλι το επιμελητήριο. Πού είναι η ευθύνη του Δήμου, πού είναι ο Δήμος να τηρήσει τις συμφωνίες που κάνει. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Δήμος από τη μία να θέλει να εισπράττει και από την άλλη, ενώ έχει βεβαιωμένο ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσει, να εμπειρώνει. Λοιπόν, αυτό το μπαλάκι, αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Να καταλάβει ότι πλέον δεν παίζουμε, μέχρι τώρα είχαμε κρατήσει χαμηλούς τόνους, από εδώ και πέρα δεν θα είναι χαμηλοί τόνοι, ή τώρα θα είναι πολύ ψηλοί. Και αφού και θέλουν έτσι, και θέλουν να το παιχνίδι να παίξει το παιχνίδι άδεια, ναι, προκαλώ τους να πάμε σε ομαδική αγωγή κατά του Δήμου. Αρκετά πια μας δουλεύουν, λες πες σε παιδάκια. Είναι ντροπή τους. Δηλαδή το ένα έφερε τ' άλλο. Ακριβώς. Μα δεν μπορεί, κύριε Σιχάρη, να μου το λένε πληρώστε και μετά να γίνουν εκείνοι. Ο Δήμος το πλήρωσε. Βεβαίως. Ο μόνος που δίνει εντάξει απέναντι στο χρέο του είναι ο Δήμος Ισκό. Λυπάμαι που το λέω, βγαίνει αγανάκτηση. Γι' αυτό είπαμε για τον εξοπλισμό. Συγγνώμη εντό εξοπλισμού που το ψώνω, αλλά έτσι αγανάκτηση γιατί καθημερινά επιχειρηματίες έρχονται σε όλους σίγουρους και μας κάνουν παράπονα. Πού είστε, 58.000 μιλάμε. Συγκεκριμένα. Πάλι είναι αγανάκτηση. Που έπρεπε να είχε πληρωθεί πότε. Το Σεπτέμβριο, κύριε Κιάρη, και είναι τώρα Φεβρουάριο, κύριε Κιάρη. Thank you.